Ο μοναχός που έγινε CEO αναφέρεται στο management του Αγίου Όρους, στο εξαιρετική οργάνωση και διοίκηση του Αγίου Όρους, που έχει υπερχιλιετή λειτουργία. Μιλάει για το πώς οι μοναχοί επιβιώνουν τόσα χρόνια, πώς οι μονές αυτοδιοίκητα επιβιώνουν τόσα χρόνια και είναι ένα μάθημα για μας, για τον έξω κόσμο, πώς μπορούμε να πάρουμε λίγο από τη σοφία των μοναχών και μπορούμε να εφαρμόσουμε σε επιχειρήσεις μας αλλά και σαν άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντική η ταπεινότητα και το ήθος. Είναι δύο από τα πράγματα, από τις αξίες που μας διδάσκουν οι μοναχοί και να μην μιλάμε πολύ, αλλά να κάνουμε πράξεις. Η χρονιά αυτή είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Είμαστε σε μια σειρά εξελίξεων που είναι θετικές. Μιλάω γενικότερα για την αγορά αλλά και πολύ συγκεκριμένα για το σύνδεσμο. Σήμερα έχουμε να θυμηθούμε πολλά ωραία πράγματα που έκανε ο σύνδεσμος στα μέλη του με τη βοήθεια των χορηγών την περασμένη χρονιά και η προοπτική είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα μέσα στο 2020. Σήμερα δεν είναι μόνο η μέρα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, αλλά όπως είδατε ακούσαμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ομιλητή που μας έκανε τιμή να παρουσιάσει τις απόψεις του γύρω από την ηγεσία για το σήμερα και για το αύριο, λαμβάνοντας όμως πολλές αναφορές, κάνοντας πολλές αναφορές για την αθωνική πολιτεία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και το απολαύσαμε. Καλή χρονιά.